Επιστρέψαμε λοιπόν από τις διαφημίσεις να ανοίξουμε το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τις εξελίξεις εκεί πώς καταγράφονται. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να δούμε εξελίξεις και σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή ότι ακόμα και στο Ρέθυμνο υπάρχει η πρόθεση από κάποια στελέχη και από κάποια μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσουν από το κόμμα. Αποχωρήσεις οι οποίες καταγράφονται μία μετά την άλλη και με ένα κασελάκι να λέει ότι θέλετε να αποχωρήσετε. Χωρίστε. Ιδού η πόρτα. Λοιπόν, για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό λοιπόν στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, ο οποίος είναι μαζί μας, πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής. Και καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Σοκιανάκη και κύριε Σαββίδη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και εμείς δημοσιογραφικά δεν τις προλαβαίνουμε ιδιαίτερα, τουλάχιστον σε επίπεδο πληροφοριών όπως αυτές μας έρχονται. Και το ερώτημα τώρα που νομίζω ότι αβίαστα βγαίνει από το στόμα όλων μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ παραπέει, καταραίει όπως ενδεχομένως λένε μερικοί, δημοσκοπικά τουλάχιστον αυτό καταγράφεται. Διαδικαστικά, λειτουργικά, ως κόμμα, μπορεί να βρει γρήγορα τους βηματισμούς του. Κυρία Σφαγιανάκη, αν πραγματικά πιστεύαμε ότι αυτή η εικόνα εκφυλισμού, παρακμής και φθοράς, η οποία είναι σε εξέλιξη μπροστά στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας, μπορούσε όντως να είναι αναστρέψιμη και μπορούσαμε μέσα από το κόμμα να δώσουμε μία μάχη αλλαγής προσανατολισμού, πιστέψτε με, θα το κάναμε. Γιατί νομίζω κανείς από τους ανθρώπους που έχουν θητεύσει επί δεκαετίες αυτό τον πολιτικό χώρο, που ήταν ιδρυτικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και που στήριξαν ανιδιοτελώς σε όλη την πορεία, τη δύσκολη πορεία, αυτό το κόμμα, δεν αποχωρεί σήμερα ελαφρά την καρδία και ή δεν επιχαίρει προφανώς για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω λοιπόν ότι η εικόνα αυτή πραγματικά πληγώνει τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο, αλλά θεωρώ ότι έχει σημασία να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιες προσωπικές κόντρες όπως παρουσιάζεται συχνά και όπως βολεύει το αφήγημα της ηγεσίας Κασελάκη. Δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιους οι οποίοι αιμονικά αμφισβητούν ένα δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο κλπ. Αυτό το οποίο θεωρούμε ότι έχει επισυμβεί είναι ότι έχει αλλάξει και έχει ανατραπεί πλήρως το πλαίσιο συμβίωσης το οποίο είχαμε περιφρουρήσει ως κόρυνο οφθαλμού τα τελευταία χρόνια. Και το οποίο βεβαίως είχε και τη σφραγίδα του Αλέξη του Τσίπρα. Διότι διαφορές, ομαδοποιήσεις, τάσεις, διαφωνίες πάντα υπήρχαν σε αυτό το πολιτικό φορέα και ήταν, αν θέλετε, ένας δημοκρατικός πολιτικός χώρος ο οποίος παρόλα αυτά έβρισκε πάντα την κοινή συνισταμένη και τη δυνατότητα μιας ενιαίας παρέμβασης και αποτελεσματικής δράσης όπως φάνηκε στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό έχει αναιρεθεί πλήρως στο πλαίσιο, έχει ακυρωθεί με επιλογή της ηγεσίας Κασελάκη, ο οποίος ηγείται ενός κόμματος απέναντι στο οποίο αισθάνεται απέχθεια και μας το είπε ευθέως στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ενοχλούν οι συζητήσεις, τον ενοχλούν τα κείμενα, τον ενοχλεί η αντιπολίτευση, η εσωτερική, τον ενοχλεί ο διάλογος, τον ενοχλεί το ίδιο το κόμμα και θέλει αδιαμεσολάβητη επαφή με την κοινωνία. Και μάλιστα όλα αυτά περίπου προσβλητικά τα αποκάλεσε σάλτσα πουμαρό. Αποκάλεσε τους όσους επικρίνουν τις επιλογές του, γιατί έχει κάνει σημαντικές πολιτικές επιλογές που είναι έξω από το αξιακό κεκτημένο και το προγραμματικό κεκτημένο του χώρου μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως θυμίζω την παρέμβαση στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, και βεβαίως δηλώνει ότι όσοι ασκούν κριτική είναι υπονομευτές, βέβαια, ότι κύριε... είναι πέμπτη φάλαγγα, μιλάμε για βαριά λόγια, πέμπτη φάλαγγα και φυσικά αποστάτες, και νομίζω ότι ο πολιτικά έμπειρος κόσμος της χώρας καταλαβαίνει τι σημαίνουν αυτές οι εκφράσεις. Βέβαια, κύριε Ξανθέ, δεν υπήρξε όμως, νομίζω ότι βλέποντας κανείς απ' έξω, υπήρξε και ένα έτσι, κύμα αμφισβήτησης του νέου Προέδρου από την αμέσως επόμενη μέρα της εκλογής του. Έχετε δίκιο, κύριε Σαββίδη, γιατί αυτός φρόντισε από την πρώτη στιγμή της εκλογής του
να πει ότι πρώτον νίκησε το φως. Ποιο ήταν άραγε το σκοτάδι. Δεύτερον, ότι αυτός δεν πρόκειται να προδώσει ποτέ αυτούς που τον ψήφισαν. Ποιοι άραγε πρόδωσαν τους ψηφοφόρους τους. Και τρίτον, να πει ότι εγώ είμαι το πιο διαφανές πρόσωπο στην ελληνική πολιτική ζωή. Ποια ήταν άραγε τα διαφανή πρόσωπα στην ελληνική πολιτική ζωή. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε μπροστά μας μία διαδικασία και αλλαγής και ακύρωσης της αριστερής φυσιογνωμίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα το δείτε αυτό στο επόμενο διάστημα, και μια μεθοδική προσπάθεια να αποδομηθεί και ο ίδιος ο Τσίπρας και η πολιτική του παρακαταθήκη και κληρονομιά. Και ξέρετε, νομίζω εδώ ότι... τώρα, επειδή αναφέρετε το όνομα του κύριου Τσίπρα, κύριε Ξανθέ, μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα στο τι πρέπει να κάνει, τι θα έπρεπε να έχει κάνει ήδη ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να διαφυλάξει την ενότητα του κόμματος. Θα έπρεπε, κατά τη δική σας άποψη, να έχει προχωρήσει σε κινήσεις οι οποίες θα είχαν προστατεύσει την ενότητα το αύριο. Λέτε κι εσείς ότι η δράση φέρνει αντίδραση, ότι ο κύριος Κασελάκης... Νομίζω ότι ναι. Τώρα δυστυχώς... Τώρα είναι αργά, προφανώς. Τώρα είναι πολύ αργά και ο απλός πολίτης, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις, είτε είναι θετικά προσκύμενος προς το ΣΥΡΙΖΑ και δυνάμει, ας πούμε, υποστηριχτής του, είτε είναι αντίπαλος, αναγνωρίζει μια σοβαρή πολιτική ευθύνη για αυτό τον εκφυλισμό και για αυτή την εξέλιξη στον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να είχε πει δύο πολύ απλά πράγματα, τα οποία κατά την άποψή μου, εάν είχαν υποθεί στο σωστό χρόνο, εννοώ δηλαδή πριν τις προεδρικές εκλογές, θα πιθανότατα να άλλαζαν τελείως τη φορά των πραγμάτων. Τι έπρεπε να πει? Πρώτον, ότι όντως δεν στηρίζει κανένα υποψήφιο, ότι κρατάει μια στάση αυστηρής ουδετερότητας και είναι εγγυητής της ενότητας του χώρου, και δεύτερον, ότι δεν ανέχεται κανένας να μιλά εξ ονόματός του, να λέει ότι είναι ο εκλεκτός του και ο διάδοχος του και ότι όλοι οι υπόλοιποι ήταν υπονομευτές του. Διότι αυτό ελέγχθη, και αυτό δυστυχώς σε ένα απογοητευμένο ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είχε χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια του, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του Αλέξη του Τσίπρα, έπιασε αυτή η θεωρία ότι εδώ έχουμε το συνεχιστή του και αυτός ο οποίος θα μπορέσει να ξανακερδίσει το Μητσοτάκη και την Άρα ένα αφήγημα υπό την ανοχή του κυρίου Τσίπρα. Αυτό μας λέτε ουσιαστικά. Εγώ κατανοώ ότι επιρρύπτεται ευθύνη ξεκάθαρα και στον πρώην πρόεδρο για τη διαχείριση των εσωκομματικών διαδικασιών. Εγώ δεν αποδίδω προθέσεις. Εγώ μιλάω τώρα αντικειμενικά εκ του αποτελέσματος. Mm. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν προκύπτει ότι αυτή η στάση την οποία επέλεξε ο πρώην πρόεδρος πιθανότατα να ήθελε όντως πραγματικά να κρατήσει ίσες αποστάσεις. Όμως όταν λεγόταν αυτά τα fake news, όταν υπήρχε αυτή η θεωρία συνωμοσίας η οποία έστρεφε κόσμο μαζικά στην επιλογή, σε μια επιλογή κατά την άποψή μου που ήταν ήττα της πολιτικής, όχι ήττα της αριστεράς απλώς, ήττα της πολιτικής. Ένα πρόσωπο το οποίο έρχεται από το πουθενά, χωρίς καμία σχέση ούτε με την αριστερά, ούτε με τον προοδευτικό κόσμο, ούτε με το πολιτικό σύστημα της χώρας, ούτε με την ελληνική κοινωνία καν, να ηγείται της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να έχει αυτό τον πολύ σημαντικό θεσμικό ρόλο αυτή τη στιγμή. Υπήρξαν και άλλοι υποστηριχτές, κύριε Ξανθέ, όμως, και το ρωτώ αυτό. Υπήρξαν και άλλοι υποστηριχτές του κύριου Κασελάκη και το ρωτώ αυτό, γιατί πολλοί σχολιάζουν ότι ο ίδιος ενδεχομένως να έχει κακούς, τουλάχιστον όπως καθένας μεταφράζει τις εξελίξεις, κακούς συμβούλους, είτε σε επίπεδο πρώην βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ενδεχομένως του έδειχναν και το δρόμο για το πώς πρέπει να κινηθεί. Και να το πούμε και με ονόματα, ένα από τα πρόσωπα τα οποία έχει ακουστεί πάρα πολύ για το περιβάλλον του κυρίου Κασελάκη είναι και ο κύριος Πολάκης, επειδή είναι κριτικός το αναφέρω, κύριε Ξανθέ. Υπάρχουν και εκεί ευθύνες για αυτές τις εξελίξεις, έτσι όπως τουλάχιστον κατέληξαν, πέρα από το πρόσωπο του Κασελάκη. Κατά την άποψή μου, το εγχείρημα Κασελάκη είναι εγγενώς και εξυπαρχής αυτοϋπονομευμένο. Mm. Ας μην αναζητούν υπονομευτές και διαβολείς και ανθρώπους οι οποίοι ροκανίζουν τις καρέκλες κλπ. Είναι αυτοϋπονομευμένο, πρώτον διότι δεν έχει καμία σχέση, όπως είπα πριν, με την αριστερά και με την κοινωνία,
και άρα αυτό δημιουργεί έλλειμμα εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας της κοινωνίας και των προοδευτικών ανθρώπων, και δεν μιλάμε τώρα απλώς για ένα στενό, σκληρό, φανατικό πυρήνα υποστηριχτών. Αυτό λοιπόν το ένα. Και το δεύτερο, κατά την άποψή μου, δομικό έλλειμμα της ηγεσίας Κασελάκη, το οποίο καθορίζει και την πορεία των πραγμάτων, και το βλέπουμε αυτό στις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Κασελάκης αυτή τη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί δημοσκοπικά, και η πρόσφατη, η σημερινή δημοσκόπηση της Προοράτα τον δίνει στην τρίτη θέση. Και ναι, εκεί πέρα κοντά χτυπιέται κιόλας, πρέπει να σας πω. Με την βάση αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι εύλογο όταν υπάρχει μια εικόνα διαίρεσης, διάσπασης και διένεξης σε αυτό το χώρο. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Κασελάκης, παρότι είναι ένα νέο πρόσωπο, παρότι είναι υποτίθεται πολλά υποσχόμενος, φέρπης και αυτοδημιούργητος, παρότι κατά την ταπεινή μου άποψη έχει μια συστηματική μηντιακή υποστήριξη, συστηματική και σημαντική μηντιακή υποστήριξη αυτή την περίοδο, παρόλα αυτά είναι έκτος στη δημοφιλία και στις θετικές γνώμες για τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι κάτω και από τον Βελόπουλο. Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα δομικό έλλειμμα, και ένα από τα δομικά του ελλείμματα είναι ακριβώς ότι περιστοιχίζεται, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, από μία ομάδα στελεχών που αποδομούν πλήρως το αφήγημα του νέου και άφθαρτου, διότι είναι στελέχη απολύτως παλαιοκομματικά, απολύτως αναχρονιστικής κομματικής αντίληψης και λειτουργίας, και επίσης είναι στελέχη τα οποία διακρίνονται για την μυσαλλοδοξία τους και το ρεβασισμό τους έναντι όποιον διαφωνεί με αυτούς. Πάντως, νομίζω λοιπόν με αυτή, κύριε Ξανθέ, με αυτή την ομάδα και με αυτό το ύφος και με αυτή τη γραμμή όσον αφορά τα πολιτικά και τα κοινωνικά ζητήματα, έχουμε μια συνταγή ήττας, η οποία δυστυχώς θα φοβούμε ότι θα επιβεβαιώνεται από εδώ και πέρα στις δημοσκοπήσεις. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την, στον εκφυλισμό και την κατάντια, θα έλεγα, ενός σημαντικού πολιτικού φορέα, ο οποίος κατάφερε να κυβερνήσει τη χώρα, να τη βγάλει από τη μεγάλη μνημονιακή περιπέτεια με αξιοπρέπεια, με εντυμότητα, με την κοινωνία όρθια, νομίζω ότι πραγματικά είναι μια εξέλιξη που δεν μας αξίζει και που όσοι έχουμε στοιχειώδη συλλογική και προσωπική αξιοπρέπεια δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε. Κύριε Ξανθέ, η ομπρέλα αποχώρησε ως γνωστόν από το ΣΥΡΙΖΑ. Με την ομάδα Χρυσιόγλου τελικά τι γίνεται? Είναι με το ένα πόδι στο ΣΥΡΙΖΑ, με το ένα πόδι απ' έξω, γιατί δεν έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις? Και ο κύριος Κασελάκης είπε ξεκάθαρα αποφασίστε. Αυτό προφανώς αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν με ένα συλλογικό τρόπο να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Κανείς δεν μπορεί να υποδείξει και δεν μπορεί να επιβάλλει. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχει μία, ας πούμε, αφετηρία αντιδράσεων, αποχωρήσεων και αμφισβητήσεων. Βλέπετε ότι είναι πολυσυλλεκτικό το κύμα και το ντόμινο των παρετήσεων και των αποχωρήσεων. Ναι, δεν αφορά μία μόνο ομάδα και τάση. Αφορά επίσης ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμβληματικές προσωπικότητες για το χώρο της αριστεράς, οι οποίοι ανοιχτά και ευθέως βάλουν κατά των χειρισμών της νέας ηγεσίας, όπως είναι ο Αριστείς ο Μπαλτάς, όπως είναι ο Γιώργος ο Σταθάκης, όπως είναι ο Γιάννης ο Δραγασάκης, ο Νίκος ο Τόσκας, ο Βαγγέλης ο Αποστόλου, άνθρωποι που ποτέ δεν είχαν ταυτιστεί με επιμέρους ομαδοποιήσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει κάτι βαθύτερο. Υπάρχει μια βαθιά πολιτική διαφωνία και για το περιεχόμενο, αλλά και για το ύφος και τον τρόπο άσκησης της πολιτικής και της διοίκησης και της διεύθυνσης αυτό το χώρο. Πολύ σύντομα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δημοκρατικό πολιτασικό κόμμα, στο οποίο η μειοψηφία έχει δικαιώματα. Πολύ σύντομα θα σας ρωτήσω και θα ήθελα πολύ σύντομα και την απάντηση, και συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο άκομψα, αλλά μας πιέζει και ο χρόνος. Όλοι αυτοί λοιπόν που έχουν διαφωνήσει και έχουν αποχωρήσει και έχουν την πολιτική, καθαρά πολιτική διαφωνία, μπορεί να τους δούμε σε ένα κοινό βηματισμό που δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένα άλλος πολιτικός, κομματικός φορέας, μια κοινή ομπρέλα λοιπόν? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο δεδομένα. Το ένα είναι ότι όσο ο ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίζεται δεξιότερα του πολιτικού φάσματος
και αυτό πια είναι κοινή αίσθηση, είναι ενδιαφέρον ότι στις δημοσκοπήσεις μόνο το 6% των πολιτών θεωρεί ότι ο κύριος Κασελάκης είναι αριστερός. Αντιλαμβάνεστε ότι εισπράττουν όλοι μια μεταμόρφωση και μια μετάλλαξη αυτού του πολιτικού φορέα. Όσο λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίζεται, ο παρόν ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίζεται δεξιότερα του πολιτικού φάσματος, υπάρχει ένα σημαντικό κενό αριστερής πολιτικής και παρουσίας. Και θεωρώ ότι αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις ευνοϊκές για να καλυφθεί. Το ενδιαφέρον, το δεύτερο στοιχείο, είναι ότι στις μελέτες της κοινής γνώμης και στη σημερινή δημοσκόπηση της Προράτα, το 44% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, των ψηφοφόρων του Ιουνίου του 2023, θεωρούν ότι επιβάλλεται να υπάρξει ένας νέος αριστερός πολιτικός φορέας. Αυτό λοιπόν δημιουργεί τη δυνατότητα. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται και μια μεγάλη ωριμότητα και σοβαρότητα από όλους, έτσι ώστε πραγματικά αυτό το οποίο θα προκύψει να είναι κάτι πραγματικά ελκυστικό, να αφορά ο λόγος του τις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων, το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο σήμερα ζορίζεται και δυσφορεί. Στη σημερινή δημοσκόπηση το 69% των πολιτών είναι ενοχλημένο από την πορεία που έχουν πάρει κρίσιμοι δείκτες και τομείς της καθημερινότητάς του, όπως είναι η ακρίβεια και η κατάσταση στο σύστημα υγείας. Άρα λοιπόν υπάρχει ανάγκη αυτή την αλλαγής πολιτικής, εναλλακτικής πρότασης διεξόδου. Νομίζω ότι αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας, μετά την, ας πούμε, αποχώρηση οριστική, το διαζύγιο από το ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη. Τα κρατάμε όλα αυτά που λέτε και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στη συνέχεια, γιατί οι εξελίξεις είναι πολλές στον χώρο της αριστεράς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.